Λουκέτο στον ΙΤΑ παιδικό σταθμό έβαλε το πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς σε πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκε πως το κτίριο κρίνεται κατάλληλο για να στεγάσει τους νεαρούς και τις νεαρές μαθήτριες. Σύμφωνα με το πρόσφατο πόρισμα, το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας με εμφανείς κινδύνους για όσους βρίσκονται εκεί. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και διαμοιράστηκαν σε άλλους παιδικούς σταθμούς της πόλης. Σύμφωνα και με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, της Πολυοδομίας, αποφασίστηκε ότι υπάρχει μία βλάβη στα στατικά του κτηρίου, η κατάσταση αυτή υπάρχει βέβαια από το 2014 και είναι γνωστό στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Απλά τώρα και με τις φυσικές καταστροφές που είχαμε πέρυσι το χειμώνα, επιδεινώθηκε η κατάσταση. Ελέγχοντας λοιπόν το κτίριο, είδαμε ότι πιθανό να υπάρξει πρόβλημα και άμεσα το εκενώσαμε, μεταφέροντας τα παιδιά που φιλοξενούνται στον ΙΤΑ παιδικό που φιλοξενούνταν μαζί με τις δασκάλες τους στον τρίτο παιδικό σταθμό. Κάποια παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινούνται με αυτοκίνητο, γιατί ο τρίτος παιδικός είναι στον Αγίο Βασίλειο, φιλοξενούνται στο ΖΙΤΑ είτε στο ΒΙΤΑ στη Φιλής, στο ΖΙΤΑ στη Θουκυδίδου είτε στο ΒΙΤΑ στη Φιλής. Σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς έγινε ομαλά η μετάβαση των παιδιών στους καινούριους παιδικούς σταθμούς μαζί με τις δασκάλες τους, ώστε να μην έχουν θέμα προσαρμογής. Προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι νεαροί μαθητές μοιράστηκαν σε άλλους παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός στις αίθουσες. Προκειμένου να γίνει ομαλή η ένταξή τους, τους μαθητές συνόδευσαν και οι δάσκαλοι τους. Τώρα, όσον αφορά το κτίριο το συγκεκριμένο, θα γίνει μία μελέτη να δούμε πόσο είναι το κόστος για να επισκευαστεί. Επειδή, όπως ξέρετε, το κτίριο αυτό δεν ανήκει στο Δήμο, είναι νοικιασμένο από τη ΓΕΟΣΕ, θα δούμε αν συμφέρει στο Δήμο να επισκευάσει το συγκεκριμένο κτίριο ή αν θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο κτίριο για να νοικιάσουμε, ώστε να στεγάσουμε τον ΙΤΑ παιδικό σταθμό για να εξυπηρετείται η περιοχή από το σημείο που είναι ο ΙΤΑ παιδικός και μέχρι το ΚΕΓΕ. Αυτή είναι η περιοχή που εξυπηρετεί αυτός ο παιδικός. Σκοπός μας μάλιστα ήταν να κάνουμε και ένα βρεφονηπιακό τμήμα καινούριο στον ΙΤΑ, αλλά μετά από όλα αυτά που προέκυψαν σταμάτησαν οι διαδικασίες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής και του Πολυκοινωνικού είναι να ελεγχθεί το κτίριο και να αποφασιστεί από τους μηχανικούς αν είναι επισκευάσιμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα δημιουργηθεί νέο κτίριο για να στεγαστούν οι νεαροί μαθητές. Ούτως ή άλλως έχει μπει σε πρόγραμμα να γίνει ένας καινούριος παιδικός σταθμός σε οικόπεδο του Δήμου. Έχουμε εντοπίσει τα οικόπεδα που πιθανό θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούριο παιδικό σταθμό, ένα καινούριο κτίριο. Προσπαθούμε τώρα να δούμε αν μπορούμε να εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα την κατασκευή του κτιρίου, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε. Βέβαια αυτό είναι κάτι πιο μακροπρόθεσμο, το ξέρετε άλλωστε. Προς το παρόν θα περιμένουμε τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για να μας δείξει το κόστος επισκευής του συγκεκριμένου και αν και εφόσον δεν συμφέρει, είμαστε ήδη σε αναζήτηση άλλου κτιρίου στην περιοχή, το οποίο θα μπορέσουμε να νοικιάσουμε για να στεγάσουμε τα παιδιά του ΙΤΑ παιδικού.